Το πρώτο λουκέτο μπήκε ήδη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Ξάνθης, ενώ οι προβλέψεις κάθαλο παράθετικες είναι για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Και αν η Θράκη μέχρι σήμερα δεν αποτελούσε τουριστικό προορισμό, ίσως η οικονομική συγκυρία αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάδειξη ενός προϊόντος που βοηθά τους πολίτες να ξεφύγουν από το καθημερινό άγχος και να συγκροτήσουν τη σκέψη τους. Η Θράκη είναι ένας ευλογημένος τόπος. Υπάρχει πάρα πολύ θετική ενέργεια και θα πρέπει αυτό να το βγάλουμε προς τα έξω τώρα που είναι η εποχή που οι άνθρωποι, παρόλο τις οικονομικές δυσκολίες, σκέφτονται πλέον την ηρεμία τους, την ησυχία τους, τη σκέψη τους να μην πηγαίνει σε πράγματα άσχημα, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Χρειαζόμαστε τη θετική σκέψη. Και η Θράκη για μένα είναι ένας ευλογημένος τόπος γεμάτος ενέργεια θετική. Το ότι τα δάση μας είναι ακόμα παρθένα και δεν έχει μπει η τεχνολογία έτσι έντονα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο, γιατί και ο ξένος αλλά και εμείς οι ίδιοι, αν προσέξετε, προτιμάμε να πηγαίνουμε σε παρθένα μέρη, να ζήσουμε κοντά στη φύση, να νιώσουμε τη φύση. Προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση σαφώς και καταβάλλονται. Ωστόσο, αυτές, σύμφωνα με την κυρία Αναστασιάδου, θα πρέπει να γίνουν πιο συντονισμένα για να έχουν αποτέλεσμα. Πάμε στο εξωτερικό. Ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά και οι περιφέρειες και όλοι. Πρέπει να γίνει πιο συστηματική, να γίνει μια διαφήμιση της Θράκης. Εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Επειδή όμως έχουν το χρήμα οι δημόσιες υπηρεσίες, μπορούν να το κάνουν αυτοί. Μπορούν οι ίδιοι, παραδείγματος χάρη είχα πάει σε ένα φόρουμ τουριστικό στην Ιταλία, ο Ιταλικός, ας το πω έτσι, είχε φέρει όλους τους τουριστικούς πράκτορες της χώρας εκείνης, της Πράγας ουσιαστικά, να μιλήσουνε. Τους έδειξαν τις ομορφιές της Ιταλίας, χίλια δυο πράγματα, τους φέραν σε επαφή με τους τουριστικούς πράκτορες, με τα ξενοδοχεία. Αυτό δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Μα ποτέ. Σε ό,τι αφορά στο μέλλον, αυτό προς το παρόν φαντάζει δυσίωνο, αφού αυτή τη στιγμή οι μόνες νοτικές ενέσεις έχουν να κάνουν με τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Ωστόσο, όπως τονίζει η κυρία Αναστασιάδου, η απάντηση και εδώ είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να κρατηθούν και ίσως έρθουν και πάλι οι καιροί για τις παχές αγελάδες.